Ο Παναγιώτης Βραστός οδηγήθηκε από απάνω προς άνδρας των ΕΚΑΜ στην δικαστική αίθουσα προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ηθικής αυτοργίας για την είσοδο κινητών τηλεφώνων στις φυλακές της Μπαλκούρας μέσω σωχρονιστικού υπαλλήλου. Μια κατηγορία για την οποία αντέδρασε η δικηγόρος του, Αδαμαντή Αγγελέτου, καθώς δεν υπάρχει στην υπόθεση, όπως δήλωσε, αναφορά για το φυσικό αυτούργο της κατηγορίας, χαρακτηρίζοντας ως πρωτοφανές το κατηγορητήριο για τον πελάτη της, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για παράβαση του σωφρονιστικού κώδικα και όχι του ποινικού κώδικα. Έξω από τη δικαστική αίθουσα, οι αστυνομικοί σχημάτισαν κρυό ασφαλείας, ενώ στην όροφη του κτηρίου υπήρχαν ακροβολισμένοι αστυνομικοί για κάθε ενδεχόμενο. Έξω από τη δικαστική αίθουσα, οι άνδρες των ΕΚΑΜ, κάτω από δύσκολες συνθήκες, λόγω της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς, έκοψαν την κυκλοφορία για τα μέτρα ασφαλείας της μεταγωγής του Βαρυπινίτη.